Λοιπόν, χαίρετε. Ένα έκτακτο σύντομο vlog για να σας πω δύο πράγματα. Το ένα πράγμα είναι ότι σας άκουσα που μου είπατε ότι υπήρχε κάποιος βόμβος στον ήχο των βίντεο και έτσι χθες καθίσαμε τον Παναγιώτη, πειραματιστήκαμε με το μικρόφωνο και νομίζουμε το έχουμε βρει. Οπότε είναι λίγο τεστ αυτό το βίντεο για να μου πείτε αν ο ήχος είναι εντάξει. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι έχουν έρθει δέματα από το ταχυδρομείο. Και σε αυτό το δεματάκι εδώ πέρα, το οποίο λέει μην αποκαλύψεις το όνομα, ευχαριστώ, και δεν θα αποκαλύψω το όνομα της φίλης που το έστειλε, μου έχει στείλει ένα ζευγάρι υπέροχα σκουλαρίκια. Είναι τέλεια. Τέλεια. Της έγραψα πίσω, δεν θα αποκαλύψω το όνομά σου, αλλά και εσύ έχεις βρει κατευθείαν το γούστο μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σκουλαρίκια. Και επίσης ήρθε ένα άλλο δέμα με το ταχυδρομείο, το οποίο έχει πάρα πολλά πράγματα μέσα. Το έχει στείλει μια φίλη που λέει «Ονομάζομαι Μαρία Βασιλείου και σου στέλνω ένα μικρό δωράκι». Τώρα θα δείτε πόσο μικρό είναι αυτό το μικρό δωράκι. «Είναι μερικά κοσμήματα τα οποία φτιάχνω μόνη μου. Όποτε μπορώ βλέπω τα vlog και μου αρέσουν πολύ». Και ανοίγω και βρίσκω μέσα ένα σακουλάκι. Ανοίγω αυτό το σακουλάκι, να δείτε το μικρό δώρο. Και βρίσκω μέσα αυτό το κολιέ. Να το φορέσω. Πολύ ωραίο, α. Θα με κάνεις κλάση. Μετά ανοίγω ένα άλλο σακουλάκι. Το μικρό της δώρο της Μαρίας. Ανοίγω ένα άλλο σακουλάκι και βρίσκω μέσα αυτά τα καταπληκτικά σκουλαρίκια. Wow. Κοιτάξτε τι ωραία σκουλαρίκια. Τώρα να τα φορέσω. Έχω, επειδή είμαι λίγο ψυχαναγκαστική, έχω εδώ ένα αντισηπτικό σπρέι και το βάζω στην άκρη στα σκουλαρίκια πριν τα φορέσω για να μην μου κάνουν μόλυνση. Ενώ όλα τα σκουλαρίκια και τα δικά μου, όχι μόνο σε μου κάνω δώρο. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραία αυτά τα σκουλαρίκια. Wow. Άμα δει η κόρη με αυτό το vlog θα μου τα πάρει, σίγουρα. Λοιπόν, βρίσκω αυτό το ζευγάρι τα σκουλαρίκια. Ένα λεπτό να σας δείξω που τα βάζω τα κοσμήματα. Έχω πάρει αυτό το κουτί. Έχω πάρει 3-4 τέτοια κουτιά. Τα οποία έχουν μικρότερα κουτάκια μέσα και βάζω μέσα τα κοσμήματα για να τα βρίσκω. Λοιπόν, τα σκουλαρίκια τα δοκιμάσαμε. Το κολλιέ το δοκιμάσαμε, έχει κι άλλα μέσα. Ωραίο το κολλιέ. Θα τα δείτε στα επόμενα vlogs που θα τα φοράω. Μετά ανοίγω άλλο σακουλάκι, το οποίο... Κόρη Μαρία, πόσα έστειλες, πόσα. Ευχαριστώ δηλαδή, enjoy. Μην φαίνομαι και γαϊδούρα παντελώς. Είμαι... Αχ, τι ωραία τούτα! Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία σκουλαρίκια και αυτά. Τα βάζουμε και αυτά εδώ, παίρνουν σειρά. Λοιπόν, μου έχουν πέσει και κάτω. Ένα λεπτό να δω που μου πέσαν. Θεά. Δεν το συζητώ. Ω, τι είναι αυτό. Έχουν πέσει κάτω. Συγγνώμη, είμαι λίγο... Είμαι λίγο ατσούμπαλη, το καταλάβατε αυτό. Δεν χρειαζόσασταν αυτό το vlog για να το μάθετε ότι είμαι ατσούμπαλη. Λοιπόν, εδώ έχουμε... Α, ωραίο αυτό, σταυρός. Wow. Ένα πολύ ωραίο σταυρό κολλιεδάκι. Φυσικά καλά έκανες και έβαλες εξτρά λυσίδα, γιατί έχω ένα τεράστιο λαιμό. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο, πολύ όμορφο. Λοιπόν, επίσης έχει στείλει και αυτά τα πολύ ωραία σκουλαρίκια κρίκους. Wow! Και μπαίνουν και εύκολα αυτά, ε! Έλεγα πριν λίγο στην Κυριακή, την πήρα ένα τηλέφωνο. Την παίρνω συχνά τηλέφωνο. Όταν έχει πάει στην Αγγλία Κυριακή, έχει επιστρέψει. Και της λέω, κόρη, έμαθα να βάφουμε. Αχ, τι ωραία που είναι! Πολύ ωραία! Πάρα πολύ ωραία! Και αυτά παίρνουν θέση μέσα στη θήκη. Έχει κι άλλα εδώ μεταξύ, έχει κι άλλα τώρα να τα βρω γιατί τα έχω κάνει εδώ πέρα. Έτσι με άτσαλη. Αλλά μετά για να πω την αλήθεια τα μαζεύω μετά. Μετά τα συγυρίζω. Α! Τι ωραία, σκουλαρίκια κουμιά. Wow. Λοιπόν. Αυτά τα δύο σκουλαρίκια. Ωραία δεν είναι? Και αυτά παίρνουν τη θέση τους εδώ πέρα. Σε αυτό το κουτάκι. Και επίσης μου έχει στείλει και αυτά τα σκουλαρίκια, τα οποία κοιτάξτε πως είναι σταυρουδάκια. Και αυτά. Η Μαντόνα δεν φορούσε κάτι τέτοια με σταυρούς. Λοιπόν,
Και έχει κι άλλα. Περιμένετε, περιμένετε, γιατί ο κόσμος είναι μπελός. Για καλή έννοια. Και μας συμφέρει ο κόσμος να είναι μπελός. Έχει κι άλλα. Τα έχω ρίξει όλα κάτω. Λοιπόν, αυτή είναι η καρτούλα της Μαρίας. Τη βλέπετε. Handmade by Μαρία Βασιλείου. Έχει το τηλέφωνο της πάνω και το Facebook λέει Maria's Jewelry. Να το εδώ πέρα. Αυτή είναι η κάρτα της Μαρίας που μου τάστηκε. Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και κάνω αυτό το βίντεο για να σε ευχαριστήσω. Και είναι ωραία τα πράγματα σου. Θα τα δείτε που θα τα φοράω στα vlogs. Χαίρομαι πάρα πολύ που θέλετε να με βοηθήσετε στο να μπορώ να μην φοράω συνέχεια τα ίδια πράγματα. Λοιπόν, τώρα το βγάζουμε αυτό. Σας είπα, έχω χοντρό λαιμό. Και μιλώντας για χοντρό λαιμό, θα πω ότι το κόψιμο που έχω κάνει, τελικά όταν το είδα να το έχει κάνει κάποιο άλλο πρόσωπο που έχει λεπτό λαιμό, της πήγαινε καλύτερα το κόψιμο στα μαλλιά, γιατί εγώ έχω πολύ χοντρό λαιμό. Δεν πειράζει, ο καθένας ό,τι έχει. Λοιπόν, αχ, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Α, wow, star. Κατάλαβε το Μάριο ότι έχω χοντρό λαιμό και βάζει εξτρά λυσίδα. Αλλά αυτό μπορούμε να το βάλουμε και στο λεπτό. Wow. Τι ωραίο που είναι αυτό. Τι είναι. Οικογένεια. Πατέρας, μητέρα και παιδάκια. Μια μορφή οικογένειας. Η συμβατική μορφή οικογένειας. Ωραία. Πολύ ωραίο. Και έχει ακόμη ένα. Κόρη Μαρία. Πόσα. Ευχαριστώ. Τι είναι αυτό τώρα. Λοιπόν, αυτό το οποίο είναι για το λαιμό. Τώρα να δούμε αν χωρέσει στο δικό μου λαιμό. Χώρεσε. Τι ωραίο που είναι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και τη φίλη που θέλει να παραμείνει ανώνυμη, αλλά και τη Μαρία τη Βασιλείου, η οποία μου έχει στείλει αυτά τα ωραία κοσμήματα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σας δείξω και τι κάνω εγώ με τα κοσμήματα. Τώρα θα πάρω. Αυτό το βίντεο είναι καθαρά ερασιτεχνικό. Αυτό το βίντεο είναι χαβαλέ section. Και αυτό το βίντεο είναι κυρίως για κυρίες. Ένα λεπτό να σας δείξω εδώ στο δωμάτιο που βιντεοσκοπώ πώς συγυρίζω τα κοσμήματα. Βλέπετε. Βάζω σπονδυλάκια στον τοίχο. Ναι. Και τα κρεμπάω τα κολιέ. Και τα άλλα τα έχω εδώ. Το ένα το κουτί, έχει από κάτω άλλο κουτί και από κάτω άλλο κουτί. Τι να γίνει, στα 45 μας μάθαμε να βαφόμαστε, μάθαμε να χτενιζόμαστε και να στολιζόμαστε. Τι σας, πώς σας λέει, πώς σας φέρει το μαλλί σγουρό, ωραίο, ωραίο. Λοιπόν, θα γράψω πάνω σε αυτό το βίντεο, χαβαλέ βίντεο, ειδικά για κυρίες, και θα το βάλω στο κανάλι. Φιλάκια.